Και η σημερινή σύσκεψη επιβεβαιώνει αυτό που συναντάμε όλους τους προηγούμενους μήνες και όλα τα προηγούμενα χρόνια στους χώρους δουλειάς. Το απόστημα έσπασε. Το απόστημα έσπασε στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων και στην προσπάθεια που κάνανε οι δυνάμεις, η συνδικαλιστική μαφία στη Ρόδο και στην Καλαμάτα να κάνουν αυτό το συνέδριο όργιο νοθείας και παρουσίας εργοδοτών. Και όταν λέμε το απόστημα έσπασε, το εννοούμε. Γιατί πραγματικά και ο κάθε ανυποψίαστος εργαζόμενος μπορεί να καταλάβει πλέον αυτό που και ο ίδιος βιώνει στην προσωπική του ζωή μέσα στον χώρο δουλειάς. Ότι εδώ πέρα υπάρχουν δύο κόσμοι. Δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Οι οποίοι δεν γεφυρώνονται. Δεν μπορούν να συναντηθούν. Υπάρχει συνδικαλιστική μαφία. Όλο αυτό το κορμί του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Το οποίο εδώ και χρόνια εκπροσωπεί τη λογική του μικρότερου κακού, της θυσίας για τα κέρδη του κεφαλαίου, της στήριξης στη στρατηγική του κεφαλαίου και όλων των αντεργατικών μέτρων. Όλα αυτά που υπόθηκαν εισηγητικά και άλλα τόσα που μπορεί να εμπλουτίσει ο καθένας από την πείρα του χώρου δουλειάς του και από την πείρα του κλάδου του. Και ο οποίος συμπυκνώνεται σε μια κάστα εργατοπατέρων που σπαταλά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ προκλητικά σε μια δύσκολη εποχή για τους εργαζόμενους, μια ξεκομμένη γραφειοκρατία, αποσπασμένη τελείως από τα προβλήματα και τις αγωνίες των εργαζομένων. Γι' αυτό και όλα τα προηγούμενα χρόνια, όλους τους προηγούμενους μήνες, στους χώρους δουλειάς, σε δεκάδες συνελεύσεις, συγκεντρώσεις εδώ στην Αττική, δεν βρέθηκε ένας εργαζόμενος, μα πραγματικά ένας πραγματικά εργαζόμενος και όχι ο μηχανισμός του στο εργατικό κίνημα, να τους αναγνωρίσει έστω και μια θετική προσπάθεια. Να υποδείξει ότι να, αυτοί βρεθήκανε δίπλα σε έναν αγώνα. Ακόμα και στους τελευταίους αγώνες που γίνανε. Προχτές από τους ντελιβεράδες, από μια σειρά επιχειρήσεις σε μια σειρά κλάδους για τις συλλογικές συμβάσεις. Αν δεν ήταν δίπλα, ήταν απέναντι. Και αυτό ο κόσμος το καταλαβαίνει. Γιατί αυτό που πραγματικά υπερασπίζονται αυτές οι δυνάμεις στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα είναι η στρατηγική του κεφαλαίου, φυσικά εμπλουτισμένη και περιτυλιγμένη με ένα περιτύλιγμα φιλολαϊκό για να εξεγελά και να χειραγωγεί τους εργαζόμενους. Και απ' την άλλη, ένας κόσμος, μια προσπάθεια, μια γραμμή στο συνδικαλιστικό κίνημα, που και εδώ από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, αν φέρναμε ορισμένα παραδείγματα, θα μπορούσαμε να μιλάμε δύο εβδομάδες και τελειωτμό να μην έχουμε και θα πρέπει να τα λέμε φυσικά αυτά παρακάτω, αλλά μια προσπάθεια που γίνεται ακριβώς να τεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης το τι κίνημα χρειάζεται, τι συνδικάτα, με ποια γραμμή πάλης. Αυτή είναι η ουσία, αυτή αναγνωρίζουν οι εργαζόμενοι, αυτό τους κινητοποιεί. Για πάρτε για παράδειγμα την τελευταία προσπάθεια που έγινε για τις απεργίες στην απεργία του Νοέμβρη με αιχμή τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Εδώ μόνο στην Αττική πάνω από 150 πρωτοβάθμια σωματεία πήραν απόφαση. Πάνω από 7.000 εργαζόμενοι συμμετείχαν σε γενικές συνελεύσεις. Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς και στους κλάδους πήραν μέρος σε συσκέψεις, σε εκδηλώσεις, σε συγκεντρώσεις. Συναποφάσισαν τα διεκδικητικά πλαίσια πάλης σε κάθε χώρο δουλειάς και σε κάθε κλάδο. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτός είναι ο δρόμος. Αυτός πρέπει να είναι ο προσανατολισμός. Αυτός αντικειμενικά, αργά ή γρήγορα, θα αντιστοιχηθεί σε όλη την κλίμακα του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Και τα αποτελέσματα φυσικά τα μετράμε. Τα μετρήσαμε με την πρωτοβουλία των 530 συνδικάτων. Τα μετρήσαμε με τη μαζική συμμετοχή συνδικάτων στους απεργιακούς αγώνες για την υπεράσπιση της απεργίας το Γενάρη του 2018. Τα μετρήσαμε στην απεργία και στον αγώνα για τις συλλογικές συμβάσεις του Νοέμβρη του 2018. Τα μετράμε και τώρα σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε ενάντια στο ενεργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό. Γιατί τα καταφέραμε, συνάδελφοι, και γιατί τα καταφέρνουμε. Όχι μόνο γιατί
Έχουμε τη δυνατότητα ως εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα να είμαστε μαχητικό και πειθαρχημένο. Όχι μόνο γιατί έχουμε δίκιο, αλλά γιατί πίσω μας κουβαλάμε τις αποφάσεις δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων που είναι αποφασισμένοι να τα βάλουν με όλον αυτόν τον μηχανισμό, με την εργοδοσία, με την κυβέρνηση και που αυτό αποτυπώθηκε σε εκατοντάδες μαζικές διαδικασίες, σε γενικές συνελεύσεις, σε συγκεντρώσεις στους χώρους δουλειάς. Αυτή είναι η μεγάλη μας δύναμη και αυτό πρέπει να κάνουμε από εδώ και στο εξής, ιδιαίτερα μπροστά στην Πρωτομαγιά. Να αναδείξουμε αυτό που και η ίδια ιστορία των 100 χρόνων της ΓΕΣΕΕ και του εργατικού κινήματος αναδεικνύει, τις δυο γραμμές στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και τι πρέπει να υπηρετούμε με συνέπεια, τι εκφράζει αυτή η γραμμή σήμερα στις διεκδικήσεις, στις συλλογικές συμβάσεις για τις συνθήκες δουλειάς, για τα μεροκάματα, για τις συνθήκες που πρέπει να ζει και να εργάζεται η εργατική λαϊκή οικογένεια, για την ανεργία, ενάντια στους υπεριαλιστικούς πολέμους, ενάντια στο ΝΑΤΟ, ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενάντια καλύτερα να το πω, με βάση όλο αυτό το πλαίσιο διεκδικήσεων που έχουμε συζητήσει μαζί με δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους σε χώρους δουλειάς και θέλουμε να φτάσουμε πλατιά αυτή τη συζήτηση μέχρι την Πρωτομαγιά και να απευθύνουμε κάλεσμα συμμετοχής και εδώ και στην Αθήνα και στον Πειραιά και σε όλη την Αττική στους εκατοντάδες συνδικαλιστές που έχουν πάρει μέρος σε αυτές τις διαδικασίες, στους χιλιάδες εργαζόμενους, να ξανασυζητήσουμε μέσα από τις μαζικές διαδικασίες των συνδικάτων μας, να αποφασίσουμε το πλαίσιο πάλης μας και να έχουμε μια μαζική, βροντερή, μαχητική συμμετοχή στις πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις των συνδικάτων, γιατί αυτή είναι η καλύτερη συνέχεια, γιατί αυτό θα μετρήσει ο αντίπαλος, αυτό θα μετρήσει η εργοδοσία, αυτό θα μετρήσει η συνδικαλιστική μαφία που θα επιδιώξει να κατσικωθεί στο σβέρκο μας με τον οποιοδήποτε τρόπο. Καλόν αγώνα, καλή δύναμη.